Θέλεις να είσαι άγευστος και ουδέτερος στην κινητοποίηση του μαθητή σου, του αθλητή σου, αλλά δεν θέλεις να είσαι σε κάτι το άπιαστο. Mm-hmm. Πρέπει να βρεις λοιπόν εσύ πρέπει πρώτα να βρεις μια ισορροπία η οποία να κινητοποιεί τον αθλητή σου να πετύχει περισσότερα, να τον κάνει να θέλει ο ίδιος και να το αγαπά του τον το πράγμα. Κράτα το τον το αγαπά, γιατί είναι και τούτο που μόνο του μια κουβέντα. Θυμάσαι στο πανεπιστήμιο να ανοίξαμε την. Και πρέπει να ξαναρθούμε για να δούμε γιατί ασχολούνται με τον το πράγμα. Mm-hmm. Και στο τέλος να τεθούν οι στόχοι και να δούμε πώς τους πετυχαίνουν. Να πω λίγο για το podcast. Λέγεται The Mental Growth Pod. Εντάξει, δηλαδή είναι έναν pod με κατσαρόλα που βάλουμε μέσα διάφορα elements, διάφορα μαθηκιά για να βοηθήσουμε προς τα έξω ανθρώπους που ενδιαφέρονται είτε για την ψυχική υγεία, είναι μια κατηγορία, είτε για την πνευματική ανάπτυξη, mental empowerment, τέλος πάντων, είτε για τον αναπτυξιακό αθλητισμό, είτε για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Οπότε εντός σε τέσσερις κατηγορίες. Στον αναπτυξιακό αθλητισμό νομίζω ότι εσύ σχετίζεσαι πλήρως λόγω της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Στο mental health σχετίζεσαι πλήρως. Το άγχος. Στο mental empowerment, yes. Στο ενδυνάμωση, την πνευματική ψυχική, σχετίζεσαι πλήρως. Στο επαγγελματικό αθλητισμό να το φύγω για παρακάτω. Οπότε στα 3-4 βάλεις μου στην κατσαρόλα καλά στοιχεία. Γι' αυτό ήθελα να κάνω και την συζήτηση. Και γνωριστικά στο Πανεπιστήμιο ήσουν πάντα ένας από τους καθηγητές που ήσουν πολλά cool, πολλά έτσι τα μαθήματα γίνονταν πιο πρακτικά, να το έλεγα εγώ, χωρίς να είναι τόσο σημαντικές οι σημειώσεις και το θυμό εγώ τουλάχιστον. Έτσι, και το ακόμα. Τυπικό του κομματιού. Οπότε τούτο που μου αρέσει και πάντα, νομίζω είναι τούτο που συμπαθούμε λίγο παραπάνω φίδες σου, εκτός των άλλων, των γνώσεων που πιάνω εννοείται. Και προσπάθησα αυτό το πράγμα να το έχω και μέσα στη ζωή μου, ότι ναι, να βάλουμε μια συζήτηση, να πούμε κάποια πράγματα, τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά πρέπει να τα βάλουμε στην πράξη. Πρέπει να τα βάλουμε πώς θα βοηθήσουμε τους γονιούς, πώς θα βοηθήσουμε τους προπονητές να γίνουν καλύτεροι παιδαγωγοί, για παράδειγμα. Και για μένα, τούτο ήταν πάντα και στη φιλοσοφία μου, και είναι και σήμερα. Δηλαδή, πάντα έχω το γένια, δηλαδή. Μια ερώτηση που βάλω στον εαυτό μου, τι σημαίνει το πράγμα για μένα. Δηλαδή, όταν θέλεις να μιλήσεις σε κάποιους, είτε φοιτητές, είτε γονείς, είτε εμείς που είμαστε τώρα, ας πούμε, για το πώς νιώθει ένα παιδί που είναι 14 χρονών και προσπαθεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του στον αθλητισμό. Τι είναι το πράγμα, ας πούμε. Μια μηχανή, ένα κομμάτι κρέας που απλά πρέπει να το προπονήσουμε, να το προπονήσουμε, να του βάλουμε την κατάλληλη βιοχημία και να μας αποδώσει εκείνο που περιμένουμε. Ξέρουμε ότι είναι έτσι. Ξέρουμε ότι πολλά μεγάλο κομμάτι όλου του πράγματος η ψυχολογία και προσπαθώ συνεχώς να πω και τώρα βάλ' τα κάτω. Mm-hmm. Πώς νιώθει, τι τον επηρεάζει, γιατί νιώθει πώς μπορώ να του το αποβάλω το πράγμα. Η γονή του είναι τα ρολομπέζου. Μεγάλο κεφάλαιο του. Γιατί, δεν ξέρω αν το γράφαμε κιόλας πριν που το έλεγες, σε περίοδο που είτε να σε στηρίξουν, είτε να διαφορήσουν, είτε ακόμα και να σε σπάσουν. Μιλώ για την περίοδο, την κρίσιμη, την αναπτυξιακή. Άρα κάνουμε το focus πας στο παιδί. Ναι. Και πώς οι υπόλοιποι πρέπει να το υποστηρίξουν, ναι, για να κάνει, ναι, να πετύχει το focus του. Και να το υποστηρίξουν. Ξεκινάς και μια άλλη κουβέντα πάρα πολλά μεγάλη. Σημαίνει απλά να του κάνω ταξιδί. Οκ, μια πρακτική. Και αν παίρνω στις προπονήσεις. Εγώ νομίζω να το υποστηρίξουν, ξεκινά από το να τον κατανοήσουν. Ωραία. Βάλεις το σωστά. Μπορούμε να το βάλουμε, νομίζω, μια βάση εν τούτη. Και εκείνο που θέλω να προσθέσω στη συζήτηση είναι το ότι είναι ο γονιός, αλλά είναι ο προπονητής. Μαζί. Που μπορεί ο προπονητής να περνά και παραπάνω χρόνο με το παιδί παρά ο γονιός στη σύγχρονη κοινωνία. Γιατί περνά 2 ώρες κάθε μέρα και εκείνες οι 2 ώρες είναι έντονες συνήθως να το καλλιεργήσουν το μέταρ του το κομμάτι έντονα. Οπότε είναι πολλά σημαντικό ο ρόλος. Άρα πρέπει να καταλαβήσει ο γονιός και ο προπονητής
το παιδί, το πώς μαθαίνει και το πώς και διαφορετική ρόλη. Και πρέπει να μπλέξουμε τα μπούτια μας. Ναι. Διαφορετική ρόλη και σημαντική και ευκαιό. Και πρέπει να συνεργαστούν. Αν θυμάσαι παλιά που τώρα έτσι που τα θυμήθηκαμε πάλι που ήμασταν και ευκαιό στο πανεπιστήμιο, κάποτε κουβεντιάζαμε για τους μέντορες. Εγώ πιστεύω πολλά σε τούτο. Ναι, θέλω να δω κάποιον και να είμαι σε φάση που χρειάζομαι ένα συμπληρωματικό ρόλο. Ο νιός ξέρω τι ανάγκες να μου καλύψει και ελπίζω ότι να το κάνει σωστά όπως το χρειάζομαι σε αυτή τη φάση. Αλλά χρειάζομαι και ένα συμπληρωματικό ρόλο κάποιου μέντορα που να δω κάτι πάνω του. Σίγουρα, και μιλώ για τον προπονητή τώρα, εντάξει. Κυρίως. Άρα, μιλούμε ότι ο προπονητής πρέπει να είναι μέντορας ή κάποιος που μπορεί να έχει το ρόλο του προπονητή να είναι μέντορας. Ακριβώς. Και τούτον, αν μας ακούν και οι προπονητές ή όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τούτον, πρέπει να το εσωτερικεύσουν, να το κάνουν δικό τους. Δηλαδή, πρέπει να δει κάτι πάνω μου ο Μίτσης, που είτε να το θαυμάσει, είτε να τον κινητοποιήσει, να με εμπιστευτεί. Και τούτα είναι ένα εργαλείο και για μένα μετά ως προπονητή. Όχι μόνο να δίνω οδηγίες. Τελειώσαν οι εποχές που περίπου οι προπονήσεις ήταν στρατώνες. Κάμεις τσίνο γιατί θέλω εγώ να μου το κάνεις τσίνο. Παρασυρούμαστε όλοι όμως. Το ότι υπάρχουν, παρασυρούμαστε γιατί υπάρχουν κανόνες ακόμα και πρέπει να υπάρχουν. Ο προπονητής συνεχίζει να είναι τούτο που λέμε μια μορφή εξουσίας, δεν την παρεξηγήσει, καλής εξουσίας. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Είναι σχέση φιλίας, ναι. Δεν πρέπει να είναι. Άρα, τι σχέση πρέπει να είναι. Το μόνο που βρίσκω που μπορεί να καλύψει ούλο τούτο το κομμάτι που μας ενδιαφέρει είναι να με δει ως μέντορα. Να με εμπιστευτεί, να εκτιμήσει κάτι το οποίο και εγώ έχω ως επιτεύγμα πίσω μου. Δεν μπορεί ένας μέντορας να είναι κάποιος ο οποίος δεν επέτυχε τίποτε στη ζωή του και περιμένει που με έναν τώρα να τον εμπνεύσω. Θεωρείς ότι ο προπονητής πρέπει να πέρασε. Ναι. Πολύ δύσκολο το πράγμα. Για να στέκει ο ίδιος γερά στα πόθηκια του. Είμαι μέντορας σε 4-5 ώρα. Προσπαθήσα το που πέστησα το ξεκινήσω, σίγουρα μαθαίνω και εγώ την διαδικασία. Πολλά challenging. Πολλά challenging. Εγώ ξεκινήσα το με την έννοια του την ότι αφού κατάφερα τα εγώ και πέτυχα, μπορείς να κάνεις και εσύ με δεδομένο ότι αν κάνεις πέντε πράγματα με το δικό σου τρόπο, όχι γιατί να με κάνεις copy με ένα μόνο. Έτσι, εντάξει, χάνεις και μια άλλη κουβέντα τώρα για το... Για τους λόγους που θέλουν τώρα του Τιμίτσι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο και το τι έχουν στο μυαλό τους ότι είναι να πετύχουν ή περιμένουν ότι είναι να πετύχουν ή περιμένουν οι άλλοι ότι είναι να πετύχουν. Τώρα το πρόβλημα με σένα και με όποιον νεκτάριο, το πρόβλημα το εισαγωγικό, είναι ακόμα μια πρόκληση. Είναι να με βάλουν στο μυαλό τους ότι θέλω και εγώ να πετύχω κατά ανάγκη και να πετύχει ο νεκτάριο. Γιατί τζαμέ θέμα. Να πετύχεις τους δικούς σου στόχους, που είναι να τους θέσουμε μαζί, να τους ζούμε μαζί, να δούμε και τα όρια μας, να δούμε και τους περιορισμούς μας. Είμαστε επίσης σε ηλικία, μιλώ για τους μητσούς μας, που θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε και άλλα πράγματα στη ζωή μας και να πρέπει και εκείνα να τα καλλιεργήσουμε. Σχολείο. Σε κάποιες σπουδές, τις φιλίες, άλλα ενδιαφέροντα, τις σχέσεις. Οπότε θέλει που τη μεριά σας, ενώ γενικά της κοινότητας των ανθρώπων που καθοδηγείτε τους μικρούς αθλητές, να βρείτε πολλά σημαντικές ισορροπίες, που τη μια να τους κινητοποιήσετε και εσείς ας πούμε κάποιος όπως τον Νεκτάριο να έχει το θετικό ότι αν δεν με θυμούνται να ξέρουν μια ιστορία για μένα που να τους εμπνεύσει και τούτο είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν πρέπει να τους εγκλωβίσει. Δεν τούτο που προσπάθω. Δεν πρέπει να εγκλωβίσει. Και επίσης δεν πρέπει να εγκλωβίσει και τους γονείς οι οποίοι θυμούνται και γίνει μια ωραία ιστορία και επιτεύγματα όπως το ότι με την ομάδα σου επιτύχετε πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα.
για τον Κυπριακό αθλητισμό, μιλώ για το Champions League. Και τι, τώρα εμπαρά έναν τζαμέ για το γιο μου, ας πούμε. Εντζή για τον μέντορα τσάρεστον το πράγμα. Και για σένα είναι, γι' αυτό είμαι ούτε σύμπρα εγκλωβιστής. Πρέπει να ο κάθε προπονητής μέντορας πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένα μέσο για τον μικρό να πετύχει εκείνα που ο ίδιος θέλει και πρέπει να βάλει σαν στόχο. Ακριβώς. Πολλά ενδιαφέροντα συζητήσεις που πρέπει να την κάνουμε λίγο να βρούμε τον δρόμο να τη συμμαζέψουμε. Ναι. Θέλεις να εμπνεύσεις, θέλεις να εγκλωβίσεις. Θέλεις να είσαι άγευστος και ουδέτερος στην κινητοποίηση του μαθητή σου, του αθλητή σου, αλλά δεν θέλεις να είσαι σε κάτι το άπιαστο. Mm-hmm. Πρέπει να βρεις λοιπόν εσύ πρέπει πρώτα να βρεις μια ισορροπία η οποία να κινητοποιεί τον αθλητή σου να πετύχει περισσότερα, να τον κάνει να θέλει ο ίδιος και να το αγαπά τούτον το πράγμα. Κράτα τούτον το αγαπά, γιατί και τούτον που μόνο του μια κουβέντα, θυμάσαι στο Πανεπιστήμιο να ανοίξαμε τι. Ναι. Πρέπει να ξαναρθούμε για να δούμε γιατί ασχολούνται με τούτον το πράγμα. Mm-hmm. Και στο τέλος να τεθούν οι στόχοι και να δούμε πώς τους πετυχαίνουν. Τούτον ολόν το μείγμα. Για μένα... Θέλει σχεδιασμό. Ξέρεις το και εσύ σχεδιάζεις το και εφαρμόζεις το. Θέλει σχεδιασμό και κατανόηση να το αντιληφθούμε. Για μένα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι προπονητές και οι μικροί είναι το εμείς τον καιρό μας ναι. Ή εμείς επετύχαμε γιατί κάμε τούτο. Νομίζω ότι θα με χάνουμε τους. Ξεκινούν και χάνουν το παιχνίδι γιατί δεν πάμε εμείς στη δική τους εποχή και να βρούμε τη λύση. Και προσπαθούμε να τους φέρουμε εκείνους στη δική μας εποχή και στο να που κάναμε εμείς. Σωστό. Και υποτιμητικό να μην το σκεφτείς λίγο, ρε φίλε. Ούτε μας άρεσκε. Γιατί εμείς το 1800 ο μεγάλος αμένα θυμάστε να μας άρεσκε εμάς. Ακριβώς. Σε κανέναν δεν αρέσει. Οπότε νομίζω σε άλλους τρόπους επικοινωνίας. Σίγουρα πολλά σημαντικό να είσαι σύγχρονος με τον μαθητή σου. Ό,τι μαθητή τσανένει. Καλή ώρα. Κι αν είμαστε στο πανεπιστήμιο, και ήμουν εγώ δάσκαλος και εσύ ο μαθητής, κι αν είσαι εσύ τώρα ο δάσκαλος αθλητής και ο μαθητευόμενος σου. Σχέση εμπιστοσύνης πάντα. Άμα χαθεί το πράγμα, άστο. Δεν χτίζεται. Οκ. Άρα, ας πούμε ότι να πάμε από την πλευρά του είτε του γονιού, του προπονητή, και να κατανοήσει πώς μεγαλώνει το μωρό του, ο παίχτης του, ο αθλητής του, γιατί δεν μιλούμε μόνο για ποδόσφαιρο, μιλούμε για όλα τα αθλήματα. Ποια είναι τα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα γλύωρα, χοντρά-χοντρά, ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης και τι πρέπει να προσέξει ναι. Κάποιος. Ναι, καλά. Αδρά μιλώντας, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ξεκινούμε ως βρέφη, πάμε ως νήπια, πάμε προς σχολική ηλικία, μετά τούτο που ζούμε κατά τη διάρκεια που είμαστε μαθητές του δημοτικού και ονομάζουμε σχολική περίοδος mm-hmm. και μετά εφηβεία. 4-5 αδρές περίοδοι που είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Mm-hmm. Νομίζω στον αθλητισμό τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον για κάποια αθλήματα λίγο πριν πάνε τα παιδιά στο δημοτικό, η προσχολική ηλικία λοιπόν είναι κρίσιμη. Και μετά αρχίζει να είναι πολλά σημαντικό τούτο που ζουν στην σχολική τους περίοδο και στην εφηβεία. Mm-hmm. Τώρα, για τους πολύ μικρούς μας φίλους μπορούν να υποθούν πάρα πολλά, αλλά ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι σε πολλά εξειδικευμένα αθλήματα mm-hmm. που τους παρατηρούμε. Νομίζω, ας πούμε, να μπορούμε να πούμε μερικά παραδείγματα με το κολύμπι να αρχίζουν και ασχολούνται σε τις ηλικίες. Με γυμναστικά αθλήματα, 3-4-5 χρονών. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά συνήθως όχι τόσο με το ποδόσφαιρο, ίσως λίγο αργότερα. Μπορείς να με διορθώσεις. Με τέχμιο. Δεν ισχύει δυστυχώς, και λέω το πλήθυν επίγνωση, γιατί πάμε πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο, ακόμα και από μικρές ηλικίες. Με άποψη ότι πρέπει να δοκιμάζουν διάφορα αθλήματα. Νομίζω ότι και στην ανάπτυξη του σωματικά ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς. Να δοκιμάζουν διάφορα αθλήματα ακόμα και μέχρι την ηλικία των 10 χρόνων. Γιατί αν ασχολούνται μόνο με ποδοσφαίρο, πιάνουν τις κινητικές δεξιότητες και την αντίληψη του ποδοσφαίρου, χάνουν άλλα σημεία σώματος που βοηθάνουν να καλλιεργούνται. Νομίζω ότι οι πιο ειδικοί από εμάς
Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που προέρχονται από την ιατρική, την φυσιολογία, την ανατομία, έχουν το πει πολλές φορές ότι το ίδιο το σώμα βρίσκεται σε περιόδους πολλών αλλαγών, μυοσκελετικών, κινητικών, αναπτυξιακών, νευρολογικών, ψυχολογικών. Οπότε του να του δώσεις την αθλητική βάση που είναι η ενασχόληση γενικά με την εκγύμναση του σώματος και τον αθλητισμό, έτσι ώστε να στηριχτεί το σώμα πάνω σε γερές βάσεις και καθώς μεγαλώνει να γίνει ο συνδυασμός με το ενδιαφέρον σε άλλα επιμέρους αθλήματα τα οποία ενάρτουν, είτε το είναι το ποδόσφαιρο, είτε το βόλεϊ, είτε οτιδήποτε άλλο. Για να το πάρουμε λίγο στο ψυχολογία, στο πνευματικό κομμάτι. Σε τούντα φάσεις ανάπτυξης, τι πρέπει να προσέξει, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να έχει ένας γονιός, ή τέλος πάντων, τι είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξει σαν π.χ. στην προσχολική ηλικία. Ή ο προπονητής, τι πρέπει να προσέξει, πώς μαθαίνει ένα μωρό, πώς... Ναι. Που πρέπει να επικεντρωθεί η εκπαίδευση. Και σκέφτομαι το λίγο που το να στο πω συμπεριφορισμό, χωρίς να γινόμαστε πολλά τεχνική στην ορολογία. Η επιβράβευση δουλεύει, κύριε φίλε. Η επιβράβευση δουλεύει, ξέρουμε το, και να πούμε και παραδείγματα. Οι ποινές, οι τιμωρίες, το να βάλεις τον άλλον ψυχολογικά κάτω για να δεις αν θα γίνει πιο δυνατός. Μπορεί να ακούγεται ωραίο και είδαμε το και στα έργα σε διάφορα σενάρια όπου ο προπονητής πατάμε στον λαιμό τον μαθητή του για να δυναμώσει. Δούλευε, κύριε φίλε, είναι στα έργα του. Το πιο σημαντικό νομίζω πρέπει να καταλάβει κάποιος που είναι έχει επαφή με παιδαγωγικά και με τον κλάδο του τον που συζητούμε. Νομίζω είναι να καταλάβει ότι η τιμωρία είναι μια συνέπεια τη συμπεριφορά και των πράξεων του ατόμου. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε ούτε καν σαν πώς το λέμε, τη λέξη, σαν τιμωρία, να πούμε είναι και μια συνέπεια. Ναι. Συνέπειες. Αρνητικές συνέπειες. Αρνητικές συνέπειες. Οκ. Άρα ο Βάτσον είπε ότι η ψυχολογία πρέπει να εστιάζει σε μετρήσιμες συμπεριφορές και όχι σε υποκειμενικές εμπειρίες και σκέψεις και ότι. Η μάθηση είναι η απόκτηση μιας νέας συμπεριφοράς μέσα από την συνεπία της εμπειρίας. Συνεπία της εμπειρίας. Οπότε, είναι σημαντικό να δίνουμε, νομίζω να καθορίζουμε που πριν, ότι αν έχεις τούτη τη συμπεριφορά, θα έχεις τούτη την επιβράβευση, και αν έχεις τούτη τη συμπεριφορά, θα έχεις τούτη τη συνέπεια, η οποία είναι η δική σου συμπεριφορά που έφερε και τη συνέπεια. Σωστό μπαλε. Και για το δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, αλήθεια, είμαι τόσο σίγουρος ότι το χρειαζόμαστε. Okay. Πρέπει, δηλαδή, να, πρέπει να εστιαστεί στο πώς μπορώ να εξακριβώσω εκείνα τα οποία θέλω να καλλιεργήσω σε τον το μωρό, το παιδί που έχω μπροστά μου. Ωραία. Εστιάζομαι σε τούτα. Τι θέλω να καλλιεργήσω και πώς μπορώ να το επιβραβεύσω έτσι ώστε να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Τώρα, Όσο πιο μικροί είμαστε, καταλαβαίνεις ότι είμαστε και πιο ευάλωτοι σε επιβράβευση που έχει να κάνει με τη χαρά του άλλου, τον μπράβο, ακόμα και το να μας δώσει κάτι, ένα μικρό αντικείμενο, ένα αστεράκι μπας στην μπλούζα μας, να φαίνεται να πάω σπίτι. Και τα πάμε στα δώρα. Ναι, αλλά έτσι πάει το πράγμα. Πρέπει να αρχίσει που μικρός να χαίρεται για δύο πράγματα. Εντάξει, να χαίρεται γιατί ασχολείται με εκείνον το πράγμα, γιατί αφήσει τη χαρά που μέσα. Γι' αυτό μου έβαλα παρέθεση πριν, είπα να δούμε το κομμάτι της αγάπης για το αντικείμενο. Να χαίρομαι που κάνω το πράγμα και από την άλλη να χαίρομαι γιατί χαίρονται οι άλλοι μαζί μου που το πετυχαίνω. Αν καταφέρει. Και τούτο... Για την αναγνώριση, λίγο Ναι. Και τούτο είναι όσο πιο πρακτικά μπορώ να το βάλω σε σχέση με τη θεωρία της επιβράβευσης και του συμπεριφορισμού. Να γίνει το κούμπομα ανάμεσα στο πόσο καλά εγώ νιώθω με τούτο που κάνω και πόσο καλά νιώθω που νιώθουν οι άλλοι καλά μαζί μου. Ενώ αν η συμπεριφορά του προπονητή του γονιού δείχνει στο μωρό ή να που δείχνουμε γιατί θύμωσε το μωρό να ευθεία πιάνει το λαλί σου όπα, δάμε ένα αξίζω ή αν πιάνω από το γονιό μου έναν άγχος να
δεν και καλά να πετύχω περισσότερα, να είμαι καλύτερος, μια πίεση. Και ψυχαναλυτικά το δεις λίγο που τον Τζερόμ που κουβεντιάζαμε για τζίνες τις θεωρίες. Δημιουργεί υπέρμετρη πίεση. Ναι. Και φαίνεται να το φύγει μετά. Υπέρμετρη πίεση. Εγώ προσπαθώ να... Ναι. Σκέφτομαι πάλι το κομμάτι της ερώτησης του γιατί το κάνω τούτο. Ως μωρό, ως μεγαλύτερος, και ως πιο μεγάλος. Γιατί πες μου σε διάφορες φάσεις. Ως που μεγαλώνει, να πρέπει να το συνειδητοποιήσει ακόμα περισσότερο το ερώτημα το γιατί το κάνω το πράγμα και να το απαντήσει. Sorry που το λέω, αλλά επειδή ζούμε και εσύ και εγώ στον πραγματικό κόσμο και ακούμε και θεωρούμε και μωρά που ασχολούνται με κάτι, είσαι σίγουρος ότι μεγάλων το ποσοστό των μωρών που ασχολούνται με τον αθλητισμό? Αγνά. Γιατί το αγαπούν. Σηκώνει να κάνω μια έρευνα για αυτό το πράγμα. Ειδικά στο ποδόσφαιρο. Κοίτα, που τη μια προσπέτσα κατανοήσεις από τη δική μας την πλευρά, ότι ένα κοινωνικό φαινόμενο, γιατί μέσα στο σχολείο, μέσα στην γειτονιά, τα μωρά που δεν θα παίξουν ποδόσφαιρο ή που δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, γίνονται έτσι, αφήνουν τα που την έξω. Και οι γονείς ίσως στην προσπάθειά τους να τα μωρά πρέπει να γεννοποιηθούν, πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Άρα πρέπει να σπρώει η Ακαδημία να βελτιωθεί λίγο. Πρέπει να τους πάρουν να ασχολούνται ποδόσφαιρο για να τουλάχιστον να κρατηθούν μέσα στο σχολείο με τις παρέες τους. Εντάξει ρε κουμπάρε. Και για μένα το ξεκινά και χαλά, ναι. Το πράγμα. Όσον και να δεν μου συμφέρει. Ναι βέβαια εσύ θέλεις να ανασχολούνται. Αλλά θέλεις όμως να έρχονται, να χαίρονται και να μένουν, ναι. Και να βγαίνουν καλύτεροι, όχι μόνο καλύτεροι αθλητές, να βγαίνουν καλύτερα παιδιά. Γιατί είσαι και παιδαγωγός. Έρχονται μωράδες 4 και 5 χρόνων στην Ακαδημία. Οι 6. Και θεωρείς ότι πρέπει να τελειώσει η προπονήση ή να έρχονται προπονήσεις και κλαίνουν. Δυσκολεύκονται. Ναι ρε φίλε. Είμαι πολλές φορές... Να σου πω και λίγο, sorry, και λίγο 80's. Είμαι πολλές φορές στη θέση να πω, ρε παιδιά το μωρό, δεν το χαίρετε. Ίσως να πρέπει να το αφήγετε, να μην έρχεται. Το δούμε για λίγο καιρό. Επιμένουν, θέλουν να ξαδοκιμάσουν, θέλουν να ξαδοκιμάσουν. Εγώ να σε προκαλέσω και σε άλλα πράγματα που ίσως και να με ξέρεις αν πρέπει να τα κουβεντιάσουμε ή αν θέλεις να τα κουβεντιάσουμε. Ειδικά με τα αγόρια, θα τα σπρώξουν κάποιοι γονείς άθελα τους, δεν μιλώ με κακακίνητρα, ναι, για να ενισχύσουν την αρενοπότητα τους. Άρα πάει και το σεξουαλικό της ανάπτυξης. Βέβαια, να ενισχύσουμε την αρενοπότητα τους, να είναι παραπάνω αγόρια και στο τέλος για κάποια από τούτα θα φτιάξουμε χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε τοξικά αγόρια και μια αρενοπότητα η οποία είναι καλή. Είναι καλή, γιατί ξέρουμε ότι έχει και καλή και κακή αρενοπότητα. Mm-hmm. Και να φτιάξω μια αρενοπότητα που να αρνείται την ευαισθησία, να αρνείται την ενσυναίσθηση, να βλέπει το αντίθετο φύλο αρκετά χτυπτικά και πολλά άλλα τα οποία να του βγουν πολλά περίεργα στην εφηβεία. Και δυστυχώς το λέω, μέσα άθελά μας, επαναλαμβάνω, χωρίς κακά κίνητρα. Ιδιαίτερα μέσα από κάποια αθλήματα τα οποία ακόμα είναι περισσότερο προσδιορισμένα ως αντρικά. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί το αντρικό φύλο. Καλλιεργούμενα αγόρια τα οποία δεν μαθαίνουν να αγαπούν ούτε τον εαυτόν τους ούτε mm-hmm. το αντίθετο φύλο. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια είναι αρκετή δουλειά και μπαίνουν και γυναίκες που ασχολούνται. Μες στη μέση μπαίνουν και γυναίκες που ασχολούνται και νομίζω οι νέα γενιά αρκέψαν και βλέπουν εικόνες που ασχολούνται. Σίγουρα αντιλαμβάνονται και κατανοούν το καλύτερα. Άρα θα κάναμε κάποια μαθήματα για τον προπονητή σαν παιδαγωγό. Θα έπρεπε να μιλήσουμε για το ανάπτυξη και τα στάδια που αναπτύσσει ο άνθρωπος και πώς μαθαίνει σε κάθε στάδιο. Και τι είναι κρίσιμο να αλλάξει, να καλλιεργήσει σε κάθε στάδιο. Έτσι. Mm-hmm. Ας πούμε σε πιο μικρές ηλικίες θέλω να καλλιεργήσουν τη συμπόνια. Mm-hmm. Πρέπει να ξεκινήσω από εμένα, να νιώθουν ότι υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος που μπορώ να νοιάζομαι. Άρα ομαδικότητα, ομαδικότητα παίζει το πράγμα. Σε πιο μεγάλες ηλικίες, όταν είναι να μπουν στην εφηβεία, θέλω να καλλιεργήσουν τη φαντασία. Mm-hmm. Και εδώ στον αθλητισμό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά θέλει ελευθερία. Ελευθερία. Τούτο θέλει να αρχίσεις να αφήνεις τα σκηνιά.
και να αρχίσεις να σκέφτεσαι με τρόπους δημιουργικούς μέσα στο προπονητικό σου μοντέλο, πώς μπορώ να του φτιάξω ένα πλαίσιο σκέψης που να του ανοίξει το μυαλό του. Να βρίσκει τις λύσεις. Αν το φανταστώ τούτο σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αν είναι η περίοδος που ο αθλητής μου είναι αρχίσει να κάνει πράγματα που είναι να λέω εγώ και ο άλλος που με παρακολουθεί. Είναι για ποιες ηλικίες. Πώς το σκεφτήκε τώρα τούτο. Σε εκείνη τη φάση μπορεί να κάνει. Ενώ στο γάμπλεγα από όσο που ξέρω, πάμε οι προπονητές και προσπαθούμε να τους βάλουμε σαν καλούπι, ότι θέλουμε να παίζουμε τον τρόπο και θέλουμε να υπάρχει να παίζουμε, ας πούμε. Είδαμε στην άμυνα πρόσεχε θέλω τριπλάρης, λέω παράδειγμα τώρα, που εγώ τσακώνουμε και εσείς το πράγμα, γιατί δεν μπορείς να λες σαν μωρό, επειδή είναι η άμυνα θέλω τριπλάρης. Αφού αν είναι ικανό και μπορεί να τριπλάρει, γιατί να με σου περάσει αν παίχτη, άρα να παίξεις με πιο λίγες στην άμυνα. Σι το field μπροστά του, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κάποιος, αλλά είναι πολλά σημαντικό να καταλάβουμε. Ξαναρωτάς, ας πούμε, φάσεις, στάδια, πολύ μικρές ηλικίες, ομαδικότητα, δεν είσαι μόνος σου. Mm-hmm. Πρέπει να ξεκινήσεις, ακόμα και από τις θεωρίες παιχνιδιού που ξέρουμε από την ψυχολογία, βλέπουμε ότι τσάμε στη φάση του 4, 5, 6, 7, αρκεύκουν να καταλαβαίνουν ότι έναν παιχνίδι έχει κανόνες και το παίζω μόνος μου. Mm-hmm. Άρα εστίασε εκεί. Και μέσα από τούτο ένα δεις και το κομμάτι της ενσυναίσθησης που σου έλεγα προηγουμένως. Mm-hmm. Λίγο πιο μεγάλες ηλικίες, μπήκαμε τώρα 6, 7, 8, 9, 10, ως τα 10. Κανόνες. Και να τηρούνται οι κανόνες, όμως, όπως λες και στο παράδειγμα σου πριν, να μένουν απόλυτοι και ακάμπτοι. Okay. Να αρχίζουμε να βρίσκουμε και το τι θα κάναμε διαφορετικά. Mm-hmm. Και μετά όσον πλησιάζουμε προς την εφηβεία, φαντασία, δημιουργικότητα, okay. Ξαπολύθου. Okay. Άρα μου τα δέκα και μετά πρέπει να είμαστε... Νομίζω να κάνουμε το αντίθετο εμείς. Λοιπόν, που είσαι το πιο τώρα που το λέεις, ότι... Πιο καλλιεργήσιμο είναι το έδαφος να ακολουθήσεις τον μοτίβο. Ενώ αναφέρω στο μυαλό μου το ποσοστό και το τι κάνουμε με τα 12 και πάνω ή παραπάνω, λέω ότι okay, πρέπει να σκέψουν όλη την τακτική. Προσβάλλω να κάνουν το πράγμα. Πρέπει να. Οι καλοί προπονητές θεωρώ ότι. Οι exceptional προπονητές είναι ότι καταλαβαίνουν το θέμα της φαντασίας και λέουν ότι βρε μου τη λύση. Βρε μου μια λύση που μπορεί να είναι διαφορετική που είναι που έχω υπόψη μου. Δημιουργικότητα και ποδόσφαιρο. Ένα τίτλο σε μια επικεφαλίδα του που μπορεί να κρατήσει ώρες. Αλλά γιατί αγαπήσαμε το άθλημα. Εν το αγαπήσαμε γιατί ήταν ένα μηχανιστικό πράγμα όπου το τέλος του εμπροβλέψιμο για το πώς θα συμβεί, πότε. Έχει εκατομμύρια φάσεις, έχει ακριβώς, άρα το αγαπήσαμε γιατί είναι δημιουργικό. Ένα πρόβλεπτο είναι εν κατεξοχή άθλημα καινοτομίας. Μα ποιος εννοώ δημιουργός. Ο προπονητής στηρίζει, καθοδηγεί, αλλά ο δημιουργός είναι ο αθλητής. Άρα... Ωραία το θέσες. Μα έτσι είναι. Έτσι... Πάντα γίνεται για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ξαφνικά φύγαινε στο προσκήνιο ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και μας έκαμνε να το αγαπήσουμε ακόμα παραπάνω. Γιατί έκαμνε πράγμα που δεν τα περιμέναμε. Mm-hmm. Πώς το σκεφτήκε τώρα του τώρα. Αλλιώς θα χανόταν. Και συνήθως αυτός που ξεχωρίζει στο τέλος να μιλείται παραπάνω ή προχωράει ή έχει συνέχεια είναι αυτός που βρίσκει λύσεις που δεν βρίσκουν οι άλλοι. Είτε είναι αμυντικός, είτε κεντρός, είτε είναι επιθετικός. Ναι, νομίζω το κάνουμε καλές πράξεις για το θέμα της εκπαίδευσης του προπονητή, λίγο για τους γονείς να κατανοήσουν το θέμα της επιβράβευσης με την συνέπεια, να πούμε, ότι πρέπει να είναι πολλά παραπάνω η επιβράβευση. Να μιλούν, αλλά όχι μόνο να μιλούν και να ακούν. Να ακούν, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Να ακούν και καμιά φορά είναι να σου το πείσω χωρίς λόγια το μωρό. Όπως ξέρετε, νομίζω ότι τα μηνύματα που πιάνουμε εμάς, εν κυρίως, ναι. Όχι που τα λόγια μας, που την αντιδράσεις μας, που τις συμπεριφορές μας και όλες τις πράξεις μας. Τα μοράλες. Τα μωρά. Ρε,
Νομίζω ότι δεν έχουν πολύ σημασία τα παιδιά. Έχουμε πειράματα στη ψυχολογία, εντάξει, που υπάρχουν και σε βίντεο, ο κόσμος μπορεί να τα δει. Που βλέπεις βρέφη μερικών εβδομάδων. Εντάξει, και κάνουν τους γκριμάτσαν η μαμά που κάθεται μπροστά καλή ώρα όπως καθόμαστε εμείς. Ναι. Και σε μερικές εβδομάδες μπορούν και μιμούν τις γκριμάτσες. Ναι. Τι σημαίνει, την καταλαβαίνουν. Και όταν αρχίζει η μαμά και κάνουν γκριμάτσαν θλιμμένοι, μετά από λίγο ώρα κλαμουρίζονται. Ναι. Εντελώς ασυνείδητα που γίνονται τα πράγματα. Συμπεριφορισμός. Αλλά είμαστε φτιαγμένοι για το πράγμα να καταλαβαίνω πώς νιώθεις εσύ. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις εσύ. Άρα πόσο σημαντικό είναι το body language. Βέβαια είναι. και οι γονείς πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι είναι μόνο τζίνα που ακούν. Είναι και τζίνα που βλέπουν. Μες στο σπίτι, με μένα. Και με λέω πιο έντονος ότι είναι πολλά παραπάνω τσινά που βλέπουν. Πολλά πιθανό. Παρά τσινά που ακούν. Πολλά πιθανό. Το να του πω πρέπει να κάνεις τσινό, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει αυτό, γιατί θα έχει τόση επιρροή όσο το να είσαι εσύ το παράδειγμα. Σωστό. Στις σωστές εκφράσεις, στις σωστές αντιδράσεις, στις σωστές συμπεριφορά. Στην κερκίδα που πάει να δει το K, τα κατηγορίες έρχεται. Πώς εννοεί, πώς είναι η γονή. Γενικά είναι καλή. Εμείς δεν έχουμε μεγάλα θέματα σαν αγαπητοί. Είναι έτοιμοι να μπούμε στο γήπεδο. Ακούω κάτι τραγελαφικά καμιά φορά. Αν πάει σε κάτι τουρνουά, είχαμε ένα τουρνουά τις προηγούμενες μέρες, να καταλάβεις να πιάσεις όλη την εικόνα. Που στο τουρνουά και το competitive είναι πιο έτσι έντονο. Ο νιός είναι έξω και θέλει να πει του μωρό του να μου να κάνει. Ή να θυμώσει τον προπονητή του. Να θυμώσει τον προπονητή της ομάδας του γιατί έβαλε το γιον του. Δηλαδή έτυχε μου που κέρδισε η ομάδα μας. Εγώ είναι προτιμούσα να λύνω. Σε ηλικία 10-12 χρονών και κέρδισε η ομάδα μας. Και τώρα που παρακολουθήσαν τα μωρά έπρεπε να πάω να μιλήσω με γονιόν. Γιατί είχε ένα θέμα προπονητή που του είπε να βάλει ένα μωρό να παίξει τέλος πάντων κάτι. Και αντίδρασε ο προπονητής, οπότε πρέπει να συζητήσουν και τώρα ότι παρακολουθήσαν τα μωρά. Ναι, ναι. Του είναι άλλη όμως. Εγώ αν γίνει έτσι πράγμα, στερείς μου όλη τη χαρά του τι έχει συμβεί προηγουμένως. Όχι, εγώ δεν κοιτάω τον Ιωάννη και λέω μπροστά στα μωρά, ξέχαστο, δεν θα μου κάνει την παραγωγή συζήτηση. Μπροστά στα μωρά, ποτέ, τέγγιωσε. Πρέπει να σε δει το μωρό σου, εσένα, όχι εμένα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είναι το παράδειγμα. Να είμαστε εδώ για έναν τυρό που είναι χαρούμενο. Να καμνιστούν τη στιγμή. Ακόμα δεν είναι το πιο χαρούμενο τη στιγμή στον κόσμο, γιατί ο Ιωάννη Μπραμέ με είχε τόσο πολλά. Μια στιγμή που χαίρεται με του συμπαίχτε. Εσύ πρέπει να την καταλάβει, τσότζινον να σε δει εσένα ότι. Προστατεύκεις αν κοιτάξεις μπροστά και τη στιγμή αφήσεις με να καλλιεργήσω τη χαρά για το παιχνίδι, να καλλιεργήσω τη χαρά της ομάδας, της συνεργασίας και της φιλίας. Και μιλούμε για ηλικίες 5 χρονών, ναι, για 10, 12, άλλη, 13. Σημαντικό. Που σημαίνει ότι με στούτον ούλον το σύστημα, έτσι, το ψυχολογικό, η διαπαιδαγώγηση των γονιών είναι πολύ σημαντική. Είναι τρομερά σημαντική. Κάνουν άθελα τους, καταλαβαίνουν ότι τους έχουν την έννοια τους, έχουν την αγάπη για το μωρό τους, θέλουν τα επιτεύγματα του. Αλλά τούτα που ακούμε είναι ωραία. Ξέρεις να μου το πρόβλημα που αντιμετωπίζω, πάμε πάλι στο πρακτικό, να μην λάβουμε πολλές θεωρίες και πράγματα. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι ότι ναι, να κάνουμε σεμινάρια στην Ακαδημία, μούλες Ακαδημίες, να κάνουμε σεμινάρια να μιλήσουν τους γονιούς πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Συνήθως τα σεμινάρια έρχονται εκείνοι που σχετικά σωστή συμπεριφορά τους. Άρα πώς να επηρεάσω το γονιό που δεν εκφράζεται σωστά και ένεχε και την επίγνωση για να έρθει στο σεμινάριο να εκπαιδευτεί, να ενημερωθεί και άμα είναι το άλλο μου πρόβλημα. Δεν έχω πολλά καλή απάντηση γιατί αντιμετωπίζω το ίδιο όταν με καλούν να πάω να κάνω διάλεξη σε ένα σχολείο σύνδεσμος γονέων. Άρα να είναι οι γονείς υποτίθεται το ακροατήριο μου και λαλώ τους συχνά κήρυττω σε προσιλητισμένους. Ναι. Γιατί είσαστε τα μέτρινοι που ήδη ενδιαφέρεστε, ακούσετε κάποια πράγματα. Οπότε ξέρω πολλά καλά από πρώτο χέρι του τον που λαλείς και δεν έχω πάντα την απάντηση το πώς φέρνω τζινόν. Κοίτα, το ότι δεν ενδιαφέρεται ήδη μια λάθος βάση, έτσι, να μάθει 5 πράγματα που είναι να το βελτιώσουν όσα. Είναι ήδη προβληματικό και να το βρουν μπροστά του. Αν μπορούν να δοθούν κάποια κίνητρα που δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να δαντούν
σε έναν οργανισμό όπως είναι το δικό σας. Γενικά. Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, αν σηκώνει το τηλέφωνο ο Νεκτάριος και πιάνε με έναν τηλέφωνο προσωπικά και απαντούσα ο Ζελάε μου, γεια σου, είμαι ο Νεκτάριος και να θέλω να έρθεις αύριο, έχω την εκδήλωση. Ξέρεις, πιο προσωπική. Άρα να πάω προσωπικά σε κάποιους που ξέρω ότι είναι στην πιθανότητα προβληματική και να τους δώσω έναν κίνητρο είτε με την προσωπική επαφή είτε με το... Ότι για το μωρό σου, το μωρό σου να βελτιώσει, ας πούμε. Καταλαβαίνω τους περιορισμούς, αλλά όσο πιο προσωπικό γίνεται τούτο που προσπαθώ να μπλέξω το γονιό... Συνήθως φοβούμαστε τους γονείς, φοβούμαστε τους αποστασιοποιούμαστε και ρωτήσατε, δεν μπορώ να είμαι ούτε πολύ κοντά του, μπορώ να είμαι ούτε για μακριά, αλλά... Στο τέλος της ημέρας θέλει και ο κοινός νομίζω τον τρόπο του για να το φέρεις κοντά να τα ακούσει. Για πιο προσωπική αντιμετώπιση. Ναι. Sorry που θέλω να γίνω για θέματα που το... για τις σημειώσεις μου. Οκ. Τώρα ένα από τα πράγματα που σημειώσα είναι αν πώς ένας προπονητής επικοινωνεί με τους γονείς για τις ικανότητες του παιδιού του. Δηλαδή συμβαίνει μας συχνά. Τώρα ξέρω πράγμα που πόσο φορά πάνε σε όλα τα επίπεδα, εννοείται, απλά ίσως να είναι πιο έντονα στο πόσο. Μπορεί να έρθει μωρά που μπορεί να μένει τόσο ικανά και εντιαμε για το, την αγάπη, για τη χαρά του αθλήματος, της κοινωνικοποίησης που είπαμε κλπ. Άρα πώς είναι ο σωστός τρόπος να επικοινωνήσει ένας προπονητής με τον γονιό για τις ικανότητες του παιδιού, να του πει κάποιες δύσκολες αλήθειες, ας πούμε. Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να... Σίγουρα... κάποιος τρόπος, τέλος πάντων. Σίγουρα με ειλικρίνεια. Σίγουρα με ευγένεια. Και σίγουρα δίνοντας του προοπτική. Δηλαδή, για το τι καλό μπορεί να συμβεί που τούτον το πράγμα, παρά το ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα είναι μια επαγγελματική ενασχόληση. Άρα, τούτα τα τρία τα συστατικά είναι απαραίτητα. Σημαντικό είναι να καταλάβουν οι προπονητές που είναι να επικοινωνήσουν κάτι με τους γονείς που αφορά το ότι... ο μικρός αθλητής μας έχει κάποιες περιορισμένες ικανότητες και άρα δυνατότητες, να το σκιαγραφίσουν έχοντας υπόψη τους ότι είναι ένα φάσμα. Είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, όπως λένε πολλοί. Εγώ δεν πιστεύω σε τα πράγματα. Πολλά άλλα πράγματα στη ζωή είναι έτσι. Άλλος υπάρχει ο ταλέντος λιγότερο. Περισσότερο, ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε ένα exceptional βαθμό. Okay. Άρα, αν έχουμε έναν μικρό αθλητή του οποίου καταλαβαίνουμε από νωρίς ότι καταρχάς κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε τούτα τα αθλήματα, ίσως και σε όλα, οι ψυχοκινητικές του δεξιότητες είναι περιορισμένες. Και συνεπώς ο συντονισμός, ο προσανατολισμός, η κατανόηση του χώρου, ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα, είναι περιορισμένα. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε πάρα πολύ έδαφος πάνω στο οποίο θα χτιστεί κάτι μεγάλο. Άρα, σε τούν την περίπτωση, απλά υποδεικνύουμε ότι έχουμε έναν παιδί το οποίο είναι ευχαριστήτη τον που κάνει. Αν το έχουμε, χαίρεται που συμμετέχει με άλλους συνομήλικους του και κάνει φίλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κερδίζει ψυχοσωματικά γιατί ασχολείται με έναν άθλημα το οποίο θα του δώσει στήριξη και τώρα και στο μέλλον. Αλλά θέλω να δω και τις προσδοκίες τις δικές σας. Τώρα απευθύνομαι προς τους. Δηλαδή εγώ θέτω το πλαίσιο, θέτω τα θετικά του τι κερδίζουμε, δεν αναφέρω κάτι το εξωπραγματικό γιατί εγώ γνωρίζω τους περιορισμούς και μετά πάω στον άλλον που είναι απέναντι μου και ο γονιός και τώρα, τι περιμένουμε, τι προσδοκίες έχετε εσείς που την ασχολείστε. Και εκεί θα μου επιτρέψει τούτο να σκιαγραφίζω, να δω αν οι προσδοκίες αντιστοιχούν με τούτο που εγώ καταλαβαίνω ή εν κάτι το οποίο να πρέπει σιγά σιγά να το βοηθήσω, να το προσγειώσει. Ούτε λοιπόν καταρρίπτοντας
απότομα των μύθων που έχει φτιάξει μέσα στο μυαλό του και με τρόπο που ο ίδιος με εμένα βοηθώ να αρχίσει σιγά σιγά να φέρνει τις προσδοκίες του πιο κοντά σε εκείνο που είναι η πραγματικότητα και να αρχίσει και ο ίδιος να εκτιμά πράγματα τα οποία προηγουμένως να μην σκεφτόταν, που τελικά ίσως και ήταν τα πιο σημαντικά για το μωρό του. Κάμνει φίλους, συνεργάζεται, χαίρεται, αγαπά, μοιάζεται. Και το πιο σημαντικό είναι το να μπορεί να γνωρίσει ο γονιός και ο προπονητής, νομίζω, το ότι το μωρό, αν είναι χαρούμενο, αν είναι ευχαριστημένο, να μπορεί να ανταποκριθεί, αν του δημιουργεί άγχος το ότι μπορεί να συμμετέχει σε μια ομάδα που οι άλλοι είναι καλύτεροι από τον ίδιο. Έτυχε μου, για παράδειγμα, πάλι να πάμε στο πρακτικό, που κάποια μωρά παίζα σε ομάδα αυξημένων ικανότητων, ας το πούμε. Έχει τρεις κατηγορίες εμάς στο ποδόσφαιρο. Και πρέπει να πάμε να παίξουν με χαμηλότερη δυναμικότητα στην ομάδα. Στην ίδια ακαδημία να πάνε να παίζουν με την πιο χαμηλή δυναμικότητα. Οι γονείς συνήθως και αντιδρούν. Μα το χρόνο μου γιατί να πάει και να παίζει και αμέσως γιατί το ένα και το άλλο. Ευτυχώς διαχειριστήκαν νομίζω έναν τρόπο που ήταν ευχή σε καλό, ότι ο λόγος που πάνε γιατί μπορεί τώρα αναπτυξιακά να μένουν στο στάδιο που τα θέλουμε ή στο επίπεδο που τα θέλουμε. Αν πάνε και παίξουμε πιο χαμηλής δυναμικότητας, μωρά, να δούμε ότι ή να ξεχωρίζουν ή να καλύτερα σίγουρα να πιάνουν αυτοεπίθεση, γιατί να παίζουμε πιο χαμηλή ικανότητα και να δούμε πώς να εξελιχθούν. Και η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, πέρσι είχαμε δύο μωρά που πήγαν πιο κάτω και τα δύο βελτιώθηκαν πάρα πολλά και μπορέσαν μετά να ανταποκριθούν στην ομάδα την πιο ικανή, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πολλά σημαντικό. Που πλέον είναι και ένα παράδειγμα για τους υπόλοιπους, ότι ξέρεις, κάνουν το πράγμα και αν μας πει να ασκήσε καλό και να το δούμε διαφορετικά, να σε έναν περιβάλλον και σε έναν επίπεδο που να νιώθει καλά το μωρό. Σωστό. Και να περνά καλά. Σωστό. Και να συμμετέχει. Και ξέρεις, με τούτον που λες, φέρνεις και στην εξίσωση, την πραγματική εξίσωση του πόσο καλά θα δούμε τα μωρά, τα παιδιά να κάνουν τούτον το άθλημα, όταν έχουμε το σωστό το συνδυασμό των πραγμάτων. Γιατί εγώ το είδα στην πράξη να έχεις ταλέντο αρκετό. Να γίνεται η σωστή εκγύμναση και η διδασκαλία του αντικειμένου και να λείπει η ψυχολογία. Και τούτα τα δύο που μόνα τους... Γιατί δεν είναι, όπως λέω συχνά σε εξισώσεις αποδοτικότητας, δεν είναι αθρηστικά, είναι πολλαπλασιαστικά. Άρα όταν πολλαπλασιάζεις κάτι με το μηδέν, το γινόμενο είναι μηδέν. Okay. Θέλω λοιπόν να έχω, να διαπιστώσω το ταλέντο, να το καλλιεργήσω, να γίνει το τεχνικό κομμάτι και μετά η διαχείριση της ψυχολογίας, ιδιαίτερα ανθρώπων που είναι σε ευαίσθητες ηλικίες, προ-εφηβεία, εφηβεία και μπορεί να νιώθουν πράγματα τα οποία και ήδη να μην ξέρουν πώς να τα εκφράσουν. Βλέπεις λοιπόν, παιδιά, που διερωτάσαι, γιατί ρε παιδί μου, αφού το ξέρω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα, ξέρω ότι μπορεί να αποδώσει καλύτερα, και ο ίδιος που τη στιγμή που μπαίνει μέσα στον αθλητικό χώρο νιώθει μέσα του ένα βάρος το οποίο, να το πούμε έτσι, απλά του κόφηκε απόθηκε. Πώς βοηθούμε τα δάμορα? Πρώτα απ' όλα να το καταλάβουμε ότι συμβαίνει το πράγμα. Γιατί συχνά οι προπονητές δεν το καταλαβαίνουν και απλά μπορεί να αποδώσει και πρέπει να κάνω ξανά καλύτερη την προπόνηση ή την εκγύμναση ή το τακτικό κομμάτι. Ενώ το πρόβλημα είναι καθαρά συναισθηματικό. Μια ατομική συνομιλία, να δω πώς βιώνει το άγχος του, να δω από πού προέρχεται, να δω αν μπορούμε να το λύσουμε μαζί, να τον απελευθερώσω, να μπει μέσα ένα χαρίτο παιχνίδι. Έχω δει παιδιά να κάνουν προπονήσεις με απίστευτη απόδοση γιατί είναι απελευθερωμένα και την ώρα του παιχνιδιού περίπου να μην μπορούν να δουν τρία βήματα μπροστά τους δεξιά-αριστερά, γιατί τους έχει καταβάλει το άγχος. Άρα θέλω να πω ότι είναι πολλά σημαντική και ψυχολογική διαχείριση. Μπορεί να είναι πιο σημαντική. Και για μένα η λέξη κλειδί είναι η απελευθέρωση σε τούτο, ξέρεις. Να νιώσει ότι δικαιούται χαμηλά, να νιώσει ότι δικαιούται να μην πάει καλά. Απελευθέρωση σημαίνει... Και να περιμένουμε ότι να πάει σταδιακά, να μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Βέβαια. Και σημαίνει και αυτοπεποίθηση. Ξέρεις κάτι που έχουν όμως οι μικροί σήμερα, νομίζω έχουμε στο θέμα συγκέντρωσης.
δεν ξέρω αν είναι μόνο σήμερα φυσικά ή απλά δεν το γνωρίζαμε όμως ήταν πιο μικροί. Βρίσκω ότι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν. Πολλά εύκολα διάσω οδηγίες, μιλάς τους ή εξηγάς κάτι και θέλεις ότι ρούχαμε το γύρο. Τούν τα πράγματα. Ας πω, δεν ξέρω αν και το πάρουμε συγκριτικά αν ήταν απλά επειδή πας τις μέρες μας και θέλω να μένει μια παρατήρηση που μάλλον ισχύει να μας ακούσουν και οι μητσί για να πούν. Ναι, άντε τώρα το τι. Γενικά ως παρατήρηση ισχύει και νομίζω έχει βάση, γιατί έχουν πάρα πολλά διασπαστικά ρεθίσματα. Θωρείς τους στο ανεστημείο? Θωρώ το, ναι. Πάρα πολλά τα διασπαστικά ρεθίσματα. Καλά. Όταν είσαι μέσα σε, ακόμα μέσα σε μια τάξη και ταυτόχρονα, χωρίς να είναι απαγορευτικό, μπορώ να είμαι στα social media, μπορώ να κάνω συνομιλία στο chat, μπορώ να κάνω browsing, διάφορες ιστοσελίδες που με ενδιαφέρουν. Απλά κάθομαι σε μια τάξη και ακούω έναν τύπο που κάνει περίεργους θορύβους και νομίζει ότι κάνει μάθημα, ας πούμε. Αλλά ασχολούμαι με 100 διαφορετικά άλλα πράγματα. Έχει πάρα πολλά διασπαστικά. Ζήτημα του. Και συνηθίζει το μυαλό του εγκέφαλο ότι. Νόρμαλ. Και εννοεί η δουλειά του εντζαμέ, επειδή έμαθε το μυαλό να φεύγει να πηγαίνει αλλού, χάνει η συγκέντρωσή του. Και νομίζουν πολλοί ότι είμαι καλό στο multitasking, άρα είναι καλό. Δεν είναι έτσι. Multitasking είναι να εκπαιδεύσω το μυαλό μου να κάνει ταυτόχρονα έναν ή δύο πράγματα. Το να μου έρχεται πλημμύρα από παντού, είναι multitasking, είναι πρόβλημα του. Εντάξει, και μεγάλη ίσως να το έχουμε, για να μην το πάρουν μόνο στα μωρά, γιατί και εγώ στις δουλειές μου, τώρα να ψυχρονούμε στα μέσα από σφαίρο δύο χρόνια, προσπαθώντας να μεταβώ στο θέμα του επιχειρηματικότητας, whatever, και κάνω δύο τρία πράγματα διαφορετικά. Τούτο το πράγμα δαμε, πρέπει να μάθεις να το χειρίζεσαι και να μάθεις να πεις ότι τώρα είμαι focus για τόση ώρα, μετά να κάνουμε ένα διαλύμα να χρειαστεί, έτσι, να ξανακάνουμε φόβους για άλλο λίγο ώρα και ο καθένας να το πει με τα μέτρα του, μπορεί να 15 λεπτά, μπορεί να 10, μπορεί να 20, μπορεί να 1 ώρα. Σωστό. Το ίδιο πράγμα νομίζω πρέπει να μάθουμε και τους, να εκπαιδεύσουμε τους μικρούς χωρίς να δαιμονοποιούμε τα social media και τώρα. Γιατί δαιμονοποιήσαμε τα και πάμε όλοι στο ότι είναι μόνο κακό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά τα social media. Και πολλά είδη social media που μπορεί να τα περίπτωσα στο παρελθόν, είδα ότι αν μάθεις να χρησιμοποιάς, μπορεί να γίνουν και πολλά καλά εκπαιδευτικά εργαλεία, μπορεί να σε κάνουν inspire, μπορεί να σε εμπνεύσουν, να σου δούμε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Φτάνει να ακολουθήσεις τους καλύτερους και να κάνεις interaction με τα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα, καμιά τεχνολογική ανακάλυψη δεν ήταν που μόνη της κακή. Το πώς εμείς, αν έβαλα κάπου αλλού την κουβέντα σε σχέση με τον που κάνουμε τώρα, είναι. Πάντα να αναρωτιέσαι πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι που έχει τεχνολογική βάση για να κινητοποιήσω το ενδιαφέρον των αθλητών μου και να κάνω εγώ καλύτερα δουλειά μου. Ναι. Αν καταφέρω να το απαντήσω με το πράγμα, μια χαρά. Που πλέον στις μέρες μας δικαιούμαστε να μην έχουμε μέσα την τεχνολογία. Εν πάμε εμείς στην εποχή τους και προσπαθούμε να φέρουμε σε μια άλλη εποχή. Μπορούμε να πάρουμε πίσω. Και πάλι θεωρώ ότι ο ρόλος του γονιού και του προπονητή. Μέσα στους εγκλεισμούς της πρώτης φάσης της πανδημίας, αν δεν είχα και τα social media, ίσως και να μην μπορούσα να επικοινωνήσω με φοιτητές μου. Ναι. Διδάξαμε μέσω social media. Ακριβώς. Διδάξαμε. Μοιραστήκαμε ύλη. Αρχίσαμε να κάνουμε βίντεο μαθήματα, γιατί μπορούσαμε πλέον με την τεχνολογία να μοιραστούμε μέσα από την τεχνολογία του διαδικτύου τη διδασκαλία. Οπότε. Μα και τούτο που κάνουμε τώρα, ναι, μια καλή χρήση νομίζω του διαδικτύου. Γιατί πιάνει πληροφορία ο γονιός, ο προπονητής, ο αθλητής, οτιδήποτε, που τα social media, η οποία μπορεί για να πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο για να τη βρεις. Νομίζω είναι καλό να το. Και πάλι η πανδημία βοήθησε τα πράγματα. Ξέρεις το. Γιατί τα podcast, τα netcast, ξέρω εγώ. Εγώ ξεκίνησα πριν την πανδημία. Ναι, αλλά την έκρηξη είναι κάμα την. Όχι, όχι. Εξήγησα πριν την πανδημία κάποια online courses. Ναι. Και είχαμε μέσα Zoom και τέτοια πράγματα. Και δεν είχαμε ιδέα. Δεν ήξεραμε στην Κύπρο. Δεν τα ξέραμε όπως τα ξέρουμε τώρα. Και ξαφνικά παίζει μέσα στην πανδημία και νουλά μέσα στο Zoom. Άρα το Zoom, το οποιοδήποτε. Εντάξει. Εγώ πιάνω την πάσα και σημαντικό να ξεχωρίσουμε και να δούμε ένα μήνυμα ότι πάλι είναι ευθύνη του γονιού
και του προπονητή αν τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν σωστά τα social media ή το κινητό ή αν δεν ελέγχουμε το τι βλέπει το μωρό μας στο κινητό. Αν δεν έχουν κάποιο parental control είτε το έχει συσκευή είτε όχι, να ξέρουν ότι ξέρεις, εν τζαμία σε εξυπηρετήσει και πράγματα και θέλω αν κάτι κάνεις, να είναι κάτι που σε βοηθά, κάτι που σε ωφελεί. Δηλαδή, αν κάτι ναι, μεν θέλεις και το να περάσεις τον χρόνο σου, να χαλαρώσεις κάτι που σε ωφελεί, αλλά πρέπει να είναι ένα μικρό μέρος του χρόνου σου. Ναι. Θα σε πάρω πάλι λίγο πίσω στα παλιά που σου φοιτητής. Θυμάσαι που σας διούσαμε κάτι βιβλία του Παρασκευόπουλου, ψυχολογίας. Έως πάντα έχει σημασία. Ήταν ένας που περάσα χρόνια ρε φίλε. Ναι. Ήσουν ένας πρώτος μου. Ναι. Θυμήθηκα τον τώρα με τον Πουλαλής, γιατί μες στη σοφία του έλεγε μια φράση που στέκει πολλά σε το με τους γονιούς και το τι κάνουν με τα παιδιά τους που ασχολούνται με διάφορα. Ελευθερόφρον έλεγχος, έλεγε, και ελεγχόμενη ελευθερία. Ελευθερόφρον έλεγχος και ελεγχόμενη ελευθερία. Okay. Δηλαδή, θα πρέπει να ασκείς έναν έλεγχο του τι κάνει το παιδί σου, γιατί είναι η δουλειά σου να ασκείς τον έλεγχο του τι κάνει, πώς το κάνει, πόσες ώρες το κάνει, αλλά θα το κάνει τον έλεγχο με μια αίσθηση ελευθερίας. Και από την άλλη, όταν θα νιώθει ότι έχει μια ελευθερία για να κάνει περισσότερα πράγματα μόνος του ή με άλλους χωρίς εσένα, τι να νιώθει, ότι ελέγχομαι. Okay. Άρα ελευθερόφρον έλεγχος και ελεγχόμενη ελευθερία. Όποιος το μαζέψει τούτο στην πράξη βρίσκει λύσεις. Βρίσκει λύσεις. Και μια καλή ισορροπία που να μην στερείται την ελευθερία των μωρών να ασχοληθεί με πράγματα που να μην πάει στην κεφαλή του ο γονιός του, αλλά που την άλλη όταν το κάνει τούτο να ξέρει ότι κάπου υπάρχει κάποιος που θέλει να ξέρει τι κάνουν. Πας στο κινητό, είναι πράγμα που πάρει τα κοντρός. Εγώ σημαντικά σου το πράγμα. Ναι. Που έχει ένα κινητό, που έχει πάρει τα κοντρός, μπορείς να βάλεις τα όρια, ξέρει τον χρόνο ότι είναι τα όρια για μέ, μπορείς να ελέξεις το που μπαίνει και το τι κάνει και καταλαβαίνει ότι κάνω το γιατί για το δικό σου το καλό. Για παράδειγμα, τώρα ένα πρακτικό παράδειγμα. Είναι πολύ ώρα να κλείσουμε με το. Ναι. Είναι πολύ ώρα ελευθερόφρον έλεγχος και ελεγχόμενη ελευθερία. Παρασκευόπουλου. Κλείς μου το με ένα βιβλίο που μπορείς να συστήσεις σε γονιούς ή προπονητές. Έχεις κάτι και δεν σου κάτι εύκολα. Πάω έτσι, γιατί τόση μεγάλη γκάμα πλέον των πραγμάτων που μπορούμε να διαβάσουμε. Εγώ θα έλεγα να διαβάσουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και υπάρχει πάρα πολύ υλικό, οπότε δεν χρειάζεται να περιορίσουμε μόνο σε ένα βιβλίο ή ένα σύγγραμμα, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του παιδιού τους σε παραλληλισμό με την ανάπτυξη του ίδιου τους του εαυτού ως άνθρωποι και ενήλικες πλέον. Ωραία. Και όταν καταφέρεις να συνδυάσεις τη γνώση του πώς και γιατί αλλάζει το παιδί μου, μπορείς και εσύ ως ο γονιός, η φιγούρα φροντίδας, να πράξεις, να αλλάξεις και να εξελίξεις. Άρα, ανταγή και εξέλιξη για τον γονιό, φέρνει ανταγή και εξέλιξη για το παιδί. Πολλά ορμήματα που μας έρχονται. Έτσι, όταν άρχισε να μπορούμε, νομίζω να ξανακάνουμε ένα τέσπος. Cheers!